μπαρμπούνια τηγανιτά. Σερβίρι 4 άτομα. Το μπαρμπούνι είναι το ψάρι που χαρακτηρίζει το πανέμορφο Αιγαίο Πέλαγος και το πιο δημοφιλές μεσαίου μεγέθους ψάρι στην Ελλάδα. Θεωρείται λιχουδιά. Έχει υψηλή εμπορική αξία και είναι ένα από τα πιο ακριβά ψάρια. Αγοράζοντας μπαρμπούνια φρέσκα στη λαϊκή αγορά ή στο ψαρά, θα είστε σίγουροι ότι όταν τα τηγανίζετε, το σπίτι σας θα γεμίσει με τα δελεαστικά αρώματα της θάλασσας. Αν και αυτή η συνταγή που σας δείχνω είναι πολύ εύκολη, προσέξτε όλες τις συμβουλές μου για να πετύχετε να γίνουν τα ψάρια σούπερ τραγανά και να έχουν τέλειο τηγάνισμα μέχρι το κόκαλο. Επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς. Πληροφορίες για τα μπαρμπούνια στο τέλος της συνταγής. Υλικά. 800 γραμμάρια, 4 φρέσκα μπαρμπούνια. Αραβοσιτέλο για το τηγάνισμα, αρκετό για να καλύψει το 1 τρίτο των ψαριών. Για το μείγμα αλευριού, μισό φλιτζάνι, 65 γραμμάρια, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μισό φλιτζάνι, 60 γραμμάρια, καλαμποκάλευρο. Ένα κουταλάκι του γλυκού καλής ποιότητας θαλασσινό αλάτι. Μισό κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 2 λεμόνια για το γαρνίρισμα. Μέθοδος. Προετοιμάστε τα ψάρια. Τα μπαρμπούνια πρέπει να αγοράζονται φρέσκα από την αγορά την ίδια μέρα που θα τα τηγανίσετε. Λέγοντας αυτό, μερικές φορές τα αγόρασα φρέσκα και αμέσως τα έβαλα στην κατάψυξη, για ένα μήνα το πολύ. Βγήκαν φρεσκότατα όπως όταν τα αγόρασα. Ζητήστε το ψαρά σας να σας τα καθαρίσει από τα λέπια και τα εντόστια. Πλύντε τα καλά με άφθονο κρύο τρεχούμενο νερό. Για να στεγνώσουν καλά, απλώστε χαρτί κουζίνας πάνω σε καθαρή επιφάνεια και βάλτε τα ψάρια πάνω του. Καλύψτε τα με επιπλέον χαρτί κουζίνας να απορροφήσει όλο το νερό. Πατήστε το χαρτί με τα χέρια σας πάνω στα ψάρια για καλύτερη απορρόφηση. Αφήστε τα να στεγνώσουν. Φτιάξτε το μείγμα αλευριού. Σε ένα μεγάλο ταψί ρίξτε το καλαμποκάλευρο που βοηθάει να γίνει πιο τραγανό το ψάρι κατά το τηγάνισμα, το αλεύρι, το αλάτι και το πιπέρι. Με ένα κουτάλι ανακατέψτε όλα τα συστατικά. Βουτήξτε τα μπαρμπούνια ένα προς ένα μέσα στο μείγμα αλευριού. Στριφογυρίστε τα ψάρια και βεβαιωθείτε ότι το μείγμα αλευριού καλύπτει ολόκληρο το ψάρι. Ανακοινήστε και τεινάξτε κάθε ψάρι για να αφαιρέσετε το επιπλέον μείγμα αλευριού από τα ψάρια. Χρειάζεστε ίσα-ίσα επίστρωση για να γίνουν τραγανά. Επαναλάβετε για όλα τα μπαρμπούνια. Κρατήστε τα σε ένα πιάτο. Έτοιμα για τηγάνισμα. Οδηγίες τηγανίσματος. Τοποθετήστε ένα μεγάλο τηγάνι με αραβοσιτέλαιο πάνω από μέτρια φωτιά. Το λάδι πρέπει να είναι αρκετό για να καλύψει το 1 τρίτο των ψαριών. Θα καταλάβετε πότε το λάδι είναι ζεστό στάζοντας μία σταγόνα νερό μέσα στο τηγάνι. Πρέπει να πιτσιλάει. Τοποθετήστε τα μισά, δηλαδή 2 από τα μπαρμπούνια, στο τηγάνι. Αφήστε τα μπαρμπούνια να τηγανιστούν για 3,5 έως 4 λεπτά ανά πλευρά. Συμβουλές για τέλειο τηγάνισμα. Συμβουλή 1. Μην τηγανίζετε όλα τα ψάρια μαζί. Αυτό θα μειώσει τη θερμοκρασία του λαδιού και τα ψάρια δεν θα τηγανιστούν σωστά. Συμβουλή 2. Ο χρόνος τηγανίσματος μπορεί να διαφέρει λίγο. Πρέπει να προσέξετε τη θερμοκρασία του λαδιού και πόσο μικρά είναι τα μπαρμπούνια σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα καούν. Συμβουλή 3. Αναποδογυρίστε τα μπαρμπούνια μόνο μία φορά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα πιρούνι και μια σπάτουλα για να γυρίσετε ανάποδα απαλά τα ψάρια έτσι ώστε να τηγανιστούν και από την άλλη πλευρά. Τριάμιση με 4 λεπτά αργότερα, δηλαδή συνολικά 8 λεπτά αναπαρτίδα, ελέγξτε τα μπαρμπούνια ενέτοιμα τρυπώντας τα με ένα πιρούνι. Δεν θα πρέπει να βγαίνουν χυμοί. Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα για να βγάλετε τα ψάρια από το τηγάνι σε ένα ταψί ντυμένο με χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει το επιπλέον λάδι. Συνεχίστε αμέσως με το τηγάνισμα της δεύτερης παρτίδας ψαριών.
επαναλάβετε τη διαδικασία. Μετά από 8 λεπτά, αφαιρέστε και τη δεύτερη παρτίδα και τοποθετήστε τη στο ίδιο ταψί, δίπλα στην πρώτη παρτίδα ψαριών. Σβήστε τη φωτιά. Έτοιμα! Προτάσεις σερβιρίσματος. Σερβίρετε τα τηγανιτά μπαρμπούνια αμέσως ως είναι ακόμα πολύ ζεστά, με κομμένα στη μέση λεμόνια, γαρνιρισμένα γύρω από την πιατέλα. Εδώ είναι τα τηγανιτά μπαρμπούνια σερβιρισμένα για οικογενειακό γεύμα με βραστή σαλάτα κουνουπίδι και τηγανιτές μελιτζάνες με σάλτσα σκόρδου. Τι όμορφο κέρασμα! Μια χρυσή τελειότητα! Λίγο πριν τα σερβίρετε, ρίξτε λίγο λεμόνι πάνω από τα τηγανιτά μπαρμπούνια σας. Στο πιάτο μου τώρα έχω ανοίξει το μπαρμπούνι μου στα δύο για να δείτε πόσο τέλεια έχει τηγανιστεί. Απολαύστε αυτή την εκπληκτική ελληνική λιχουδιά. Πληροφορίες για τα μπαρμπούνια. Το μπαρμπούνι είναι ένα από τα δύο είδη του γένους μήλος, το άλλο είναι η κουτσομούρα, και βρίσκονται στον Ανατολικό Ατλαντικό, συμπεριλαμβανομένες και της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Το ψάρι οφείλει τη γλυκιά και πλούσια γεύση του σε διατροφή βασισμένη σε οστρακοειδή και είναι ευρέως αναγνωρισμένο για τη σφιχτή σάρκα και την υφή του. Δύο από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του είναι ένα ζευγάρι αισθητήριες μπάρες με μουστάκια στο κάτω χείλος του και η παρουσία δύο ή τριών χρυσοκίτρινων λωρίδων στο σώμα του. Μπορείτε να βρείτε μπαρμπούνια όλο το χρόνο σε τοπικές ανοιχτές αγορές, στους ψαράδες και τα σούπερ μάρκετ. Πληροφορίες για τα μπαρμπούνια από το tasteatlas.com μπαρμπούνια. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.